Συλλογή σου, αγαπητέ, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην 24η μελέτη του στα πνευματικά γυμνάσματα. Συλλογή σου, αγαπητέ, ότι μαθητές της Ευαγγελικής Διδασκαλίας είναι όλοι οι χριστιανοί και κοντά σε όλους είσαι κι εσύ. Μας μιλάει ο Άγιος για το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο, για την Θεία Διδασκαλία. Μας μιλάει για το ότι ο διδάσκαλος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία Του είναι υψηλωτάτη, είναι ωφελημωτάτη, είναι μοναδική και είναι και πέρα για πέρα αληθινή. Στο τρίτο δε μέρος μας μιλάει για το πώς εμείς θα πρέπει να σταθούμε απέναντι στο Θείο Κύριο Ευαγγέλιο, πώς θα είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού, πώς πρέπει να μάθουμε το Θείο και Ιερό Του θέλημα που εκφράζεται μέσα στα Άγια Ευαγγέλια. Συλλογήσου λοιπόν, αγαπητέ, λέγει, ότι οι μαθητές είναι όλοι και μάλιστα οι χριστιανοί και ήθελε να γίνουν όλοι οι χριστιανοί βεβαίως και κοντά σε όλους είσαι και εσύ μαθητής του Ευαγγελίου, επειδή και ο Κύριος μας δεν εδίδαξε μόνο τους Αποστόλους αυτήν τη διδασκαλία, δεν την παρέδωκε μόνο σε αυτούς το Ιερό Ευαγγελίου και μάλιστα τους μακαρισμούς, αλλά και σε όλο το πλήθος του λαού που επήγε από την Ιερουσαλήμ για να τον ακούσουν και τους αλλοεθνείς, ακόμα αυτούς που ήσαν από την Τύρο και τη Σιδώνα, όπως λέγει ο Λουκάς, και πολύ πλήθος του λαού από πάσης Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε σε άλλο σημείο προς Αποστόλους, «Α δε ημίν λέγω, πάση λέγω». Αυτά που λέγω σε εσάς, τα λέγω σε όλους. Ό,τι ισχύει για εσάς, ισχύει για όλους τους χριστιανούς. Πώς λοιπόν εσύ λέγεις ότι δεν ομιλεί για εσένα ο Κύριος επειδή είσαι ένας από τον κοινό λαό και δεν είναι αρκετό για να σε ελέξει εις τούτο αυτό μόνο το όνομα του χριστιανού? Τι θα πει χριστιανός? Μαθητής και ακόλουθος του Χριστού, όπως λέγει στις πράξεις στον 10ο κεφάλαιο, εγένετο χρηματίσε πρώτον εναντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Συνέβη να ονομαστούν πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Και το όνομα του χριστιανού είναι όνομα αγιότητος, όπως πολλές φορές μας το θυμίζει ο Απόστολος στις επιστολές του. Ονομάζοντας τους χριστιανούς Αγίους, λέει για παράδειγμα στην Προσεφεσίου, της Αγίης της ούσιν εν Εφέσο, στην προς Κολοσσαΐς της εν Κολοσσές Αγίης, στους Κορινθίους τη Εκκλησία του Θεού τη ούσι εν Κορίνθο κλητής Αγίης, και πάλι στους Κορινθίους συν της Αγίης πάση της ούσιν εν όλη τη Αχαΐα. Και για να γίνουμε όλοι Άγιοι, γι' αυτό απέθανε ο Ιησούς Χριστός. Όπως λέει στην προς Εβραίους, «Διό και Ιησούς είναι αγιάσει δια του ιδίου αίματος των λαών, έξω της πύλης έπαθε». Και πάλι υπερπάντων απέθανε, «Ηνα οι ζώντες μικέτη εαυτής ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι». Γι' αυτό πέθανε ο Κύριος για όλους, έτσι ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά για Αυτόν που πέθανε χάριν Αυτόν. Εάν, λέει ο Κύριος, απέθανε για όλους και όχι για μερικούς, λοιπόν και όλοι πρέπει να ζουν όχι πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για τον Χριστό που πέθανε για χάρη τους. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι είναι ίδιον, είναι χαρακτηριστικό δηλαδή του χριστιανού, το περισσεύει τη δικαιοσύνη αυτού εμπαντή, το να έχει πραγματική μεγάλη
αρετή, περίσσια, πολύ περισσότερη από την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, πλέον των γραμματέων και φαρισαίων. Το αγαπάν αλλήλους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την αγάπη προς τους άλλους, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς. Το προοράστε τον Κύριον ενώπιον αυτού διαπαντός. Άλλο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι το να βλέπει συνεχώς μπροστά του τον Κύριο. Το εφεκάστης ημέρας και ώρας γρηγορήν, το να είναι σε πνευματική εγρήγορση κάθε ημέρα και κάθε ώρα. Και εν τη τελειότητη της προς Θεόν ευαρεστήσεως, έτοιμον είναι. Και να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να ευαρεστεί προς τον Θεό με την τελειότητα. Να γίνει κατά πάντα τέλειος χριστιανός ευάριστος στον Κύριο. Και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, χριστιανός εστίν, ο το σώμα δια Χριστόν σταυρό σας, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Αυτός είναι αληθινός χριστιανός, αυτός που ενέκρουσε το σώμα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του, χάρη του Χριστού. Και απλώς η του χριστιανού προσιγορία, σύμφωνα με τον σοφό Θεοδόρητον, εφημίας και ευλογίας μεστή. Είναι γεμάτη από εφημίες και ευλογίες. Η προσιγορία χριστιανός, λέγει ο σοφός Θεοδόρητος, όταν γάρ επέρεστε βοληθώσιν, με τα πολλής εφημίας επιλέγει νιώθεσιν αληθώς χριστιανός. Όταν θέλουν να καυχηθούν αυτοί που είναι χριστιανοί, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά με πολύ έτσι χάρος να λέγουν ότι είναι χριστιανοί και έτσι να έχουν πολύ καλή φήμη. Και παρακαλούντες πάλιν η όθεση λέγει. Και όταν πρόκειται να παρακαλέσουν, λένε ως χριστιανός ποιήσον, ό πρέπει χριστιανό ποιήσον. Να κάνεις ό,τι κάνεις ως χριστιανός. Ό,τι πρέπει να το κάνεις, ό,τι πρέπει σε χριστιανό, αυτό να κάνεις. Και ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι χριστιανισμός τι είναι παρά ομοίωσης με τον Θεό σύμφωνα με τη δυνατότητα του ανθρώπου, όσο είναι δυνατόν για τον άνθρωπο, για την ανθρώπινη φύση. Αλλά και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει «Τότε μεν διάφορα έκαστος ελάμβανεν ονόματα, μην δε εν πάντως έχομεν το πάντον μίζον εκείνο, χριστιανοί προσαγορευόμενοι». Τότε παλαιά δηλαδή άνθρωποι πριν έρθει ο Χριστός έπαιρνε ο καθένας διάφορα ονόματα. Τώρα όμως όλοι έχουμε γενικώς ένα όνομα, το μεγαλύτερο από όλα. Και αυτό είναι η προσιγορία χριστιανός. Ονομαζόμαστε χριστιανοί. Ικανή γαρά αυτή η προσιγορία, πασόν μάλλον εκείνον ημάς διαναστήσε και ποιήσε σφοδροτέρους προς την της αρετής εργασίαν. Είναι αρκετή αυτή η προσιγορία για να μας κάνει να φύγουμε μακριά από κάτι το παλιό, το κακό, το δαιμονικό, το ειδωλατρικό. Να σηκωθούμε, να αναστηθούμε πνευματικά και είναι αρκετή αυτή η προσιγορία για να μας κάνει σφοδρότερους, προθυμότερους στην εργασία της αρετής. Μη τίνει να ανάξει απράτομεν της κατά την προσιγορία τιμής. Λοιπόν, λέει ο Ρος Πατήρ, να μην πράττουμε πράγματα ανάξια, ανάξια της τιμής που μας δόθηκε λόγω της προσιγορίας, λόγω του ονόματος, γιατί όντως τιμηθήκαμε πάρα πολύ με το όνομα του Χριστού. Ονομαστήκαμε και ονομαζόμαστε χριστιανοί. Μην κάνουμε λοιπόν πράγματα ανάξια του ονόματός μας, ανάξια του ονόματος του Χριστού, ανάξια της τιμής που μας έδωσε ο Χριστός. Εννοήσομεν και εδεσθόμεν
εις της προσιγορίας το μέγεθος. Ας καταλάβουμε και ας ντραπούμε, ας σεβαστούμε το μέγεθος της προσιγορίας, το αξίωμα, την τιμή που μας έκανε ο Χριστός να μας δώσει το όνομά Του και να ονομαστούμε χριστιανοί. Επομένως, λέει ο Άγιος, πώς μπορείς εσύ, αδελφέ, να βγεις από αυτό το χρέος που έχεις ως χριστιανός και μαθητής του Χριστού, πώς μπορείς να εγκαταλείπεις αυτά τα καθήκοντά σου ως χριστιανός, να προσβάλλεις αυτή την τιμή που σου έκανε ο Χριστός και αντί να ζεις ως μαθητής του Χριστού, να ζεις ως εθνικός, ως ειδωλολάτρης. Δεν γνωρίζεις πως μαθητής και δάσκαλος είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν σχέση και ένωση μεταξύ τους και όποιος είναι ο μαθητής το ίδιο έχει χρέος, ότι όποιος είναι αληθινά μαθητής δεν έχει παρά ένα χρέος, να μιμείται το διδάσκαλο. Και αν ο δάσκαλος είναι Άγιος, όπως και είναι ο δικός μας διδάσκαλος, πρέπει και ο μαθητής να γίνεται Άγιος. Άγιοι έσεστε, ότι Άγιος εγώ είμαι. Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, λέει στο Λεβιτικό. Και πάλι ο Κύριος λέει, αρκετόν το μαθητή για να γίνεται ως ο διδάσκαλος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, σεβόμενοι την προσιγορία μας, χριστιανοί, να ομοιάσουμε στον δάσκαλό μας, τον Κύριο μας τον Χριστό, όχι μόνο γνωρίζοντας, μαθαίνοντας τον Θείο του Νόμου και σπουδάζοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά και εφαρμόζοντας αυτό, ώστε να αξιωθούμε και τις βασίλειες. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.